Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ανόρθωση και Ομόνοια συμβιβάστηκαν στην Ισοπαλία 1-1. Αποτέλεσμα που σαφώς δεν ικανοποιεί καμία από τις δύο ομάδες. Απόλυες είχαμε σήμερα και για την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε την κάρτα της αγωνιστικής. Εδώ τα αποτελέσματα. Χθες ΠΑΕΚ Πάφος 0-2 και σήμερα Εθνικός ΑΕΚ 0-0 και Ανόρθωση Ομόνοια 1-1. Αύριο δύο αγώνες. Στις 4 από Ελδόξα, στις 7 Απόλλων Ολυμπιακός. Ενώ η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την αναμέτρηση Άρης ΑΕΛ που θα αρχίσει στις 7. Πριν περάσουμε στα της αγωνιστικής, να αναφέρουμε ότι ο Απόλλωνας ανακοίνωσε σήμερα την καταρχή συμφωνία για την απόκτηση του Γάλλου μεσοπιθετικού Ερβίν Ονγκέντα, ο 26χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από την Paris Saint-Germain και είχε αγωνιστεί σε όλες τις μικρές ηλικιακές ομάδες της Εθνικής Γαλλίας, αποκτήθηκε από τη ρουμανική Μποτοσάνη. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για συμβόλαιο μέχρι το 2025. Ο παίχτης αναμένεται αύριο στην Κύπρο για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές. Στον ντέρμπι τώρα, στον Αντώνης Παπαδόπουλος, σε Ανόρθωση και Ομόνοια συμβιβάστηκαν στο ισοπάλο 1-1. Όπως είπαμε νωρίτερα, ένα αποτέλεσμα που δεν αφήνει καμία από τις δύο ομάδες ικανοποιημένες στις προσπάθειες που κάνουν να διεκδικήσουν τους στόχους τους. Ανόρθωση που σκοράρει από τις τιμένες φάσεις. Καλή εκτέλεση, πάει προς τα πίσω η μπάλα, γίνεται το διαγώνιο σουτ, διώχνει ο Ψάλτης από τον Χουσμπάουερ το σουτ, το διαγώνιο δυνατά στη φάση ο Γκόμεθ, έδωσε στο Λοΐζου, Λοΐζου ανοίγει στον Ποτεάκ, έτοιμος για την σέντρα, ο Τσέποβιτς κατέβασε ο Λοΐζου τη μεγάλη ευκαιρία στο έκτο λεπτό του αγώνα. Το σουτ του Λοΐζου σε εκείνη την ευκαιρία στο έκτο λεπτό για την Ομόνοια που είναι και τώρα μπροστά με τον Λέζαξ. Να δοκιμάζει το σουτ και να πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ. 1-0 η Ομόνοια στο 25ο λεπτό. Χαλασμός κόσμου στο βόρειο πέταλο από τους πράσινους. Ένα απίστευτο γκολ από τον Λέζαξ. Πραγματικά πήρε την απόφαση να κάνει αυτό το σούτ, έπιασε στον ύπνο και τον Λόρια που δεν περίμενε ότι θα έκανε σούτ από εκεί ο Λέζαξ, που πετυχαίνει ένα από τα καλύτερα γκολ στην καριέρα του. Σίγουρα θα το δούμε και θα το ξαναδούμε αυτό το υπέροχο γκολ με το οποίο η Ομόνοια παγώνει το Αντώνης Παπαδόπουλος. Στον Ουάρτα, έχει κοντά του αυτό τον Κορέια, του στρώνει μπάλα, γίνεται η σέντρα, γκολ! 1-1 Βερχόβετς! Εκπληκτικό γκολ και αυτό σε δημιουργία. Ήταν εκεί ο Μπλας Βερχόβετ που ισοφαρίζει. Στο 37ο λεπτό η ανόρθωση είναι εδώ. Ισοφαρίζει 1-1 και πάμε από την αρχή. Έπαιξαν εξαιρετικά από τα αριστερά. Είναι αυτό που είπα ότι πρέπει να παίξουν πιο γρήγορα. Είχαν αργή ανάπτυξη. Είναι αυτό που φόραζε και ο Τιμούρκες Πάγια στους παίχτες του και ήρθε από τα αριστερά η υποδειγματική ανάπτυξη. Θα δείτε εδώ πώς ανεβαίνει ο κόσμος της Ανόρθωσης τώρα. Είναι η Ομόνοια όμως μπροστά με Λοΐζου. Κατάφερε, έκανε το σουτ. Ο Κακουλής ήταν. Αλλάζει παιχνίδι με μακρινή παλιά ακριβία στον Αμπαρτσουμιάν. Αμπαρτσουμιάν στον Καλτσά, βρήκε πολύ ατσαλά την μπάλα από κάτω και την έστειλε ψηλά. Από τα δεξιά μπαίνει πλάγια στην περιοχή. Λοΐζου έχει την μπάλα στο αριστερό, κάνει το σούτ στο δοκάρι, το οριζόντιο του Λόρια. Και κόρνερ κάπου βρήκε μπάλα στο 65ο λεπτό. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα. Παναγιώτου. Πολύ καλή ενέργεια και διαγώνια πάσα στο Λέζαξ που πέρασε στην περιοχή και χάνει ευκαιρία ο Ποτεάκ. Τέλετιτς πίσω του ο Παναγιώτου και πάλι Αμπαρτσουμιάν. Τέλετιτς φέρνει την μπάλα στο αριστερό και κάνει το σούτ έξω. Αυτή είναι η πρώτη τελική για την ανόρθωση στο δεύτερο μέρος. Έπεσε ο Ιούστ, έρχεται ο Άρτα, κάνει την παλιά ο Νοβότνη. Ο Πόποβιτς γυρίζει και πάλι στο Νοβότνη το σούτ άστοχο. Διπλή αλλαγή. Για διακόψω, πάμε στον Κακουλή και τη μεγάλη ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί για την Ομόνοια. Κακουλής παίρνει την μπάλα στο αριστερό, κάνει το σούτ άστοχο. Ασάντε ευκαιρία, ο Λόρια, κόρνερ.